Χτυπήσαν κοτέτσια, χτυπήσαν αποθήκες. Το μόνο που χτυπήσανε ήταν δηληστήρια της Συρίας. Περιουσία της Συρίας, την οποία υποτίθεται θα χρειαστεί η Συρία όταν φύγουν οι τζιχαντιστές. Τζιχαντιστές δεν χτυπήσανε. Και δεν χτυπήσανε διότι γίνεται μια τεράστια μάχη στην πόλη Κομπάνη, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Όλα τα δυτικά πρακτορία ειδήσεων διαπιστώνουν ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν βοηθάει τους Κούρδους εκεί, που υποτίθεται η Τουρκία είχε συμμαχία για να βοηθούσε και τους Αμερικανούς να αποθήσουν τους τζιχαντιστές, αλλά τη συμφέρει απόλυτα οι τζιχαντιστές, τους οποίους η ίδια η Τουρκία χρησιμοποιεί, να πάρουν αυτή την πόλη, διότι από εκεί πια το λατρεμπόριο πετρελαίου, με τους Τούρκους όπως γίνεται, το ξέρετε, θα είναι μόνιμο, σταθερό, με πηγή πλούτου για την Τουρκία. Το Κομπάνι δεν χτυπήσανε τα αμερικανικά αεροπλάνα, που είναι μια πόλη σκλειδί και για την περιουσία του κράτους της Συρίας, αλλά και για να την διατηρήσουν οι Κούρδοι, για να μην την πάρουν άλλοι. Αυτή την ώρα ουσιαστικά θα την πάρουν οι Τούρκοι, αν χαθεί από τους τζιχαντιστές. Παρόλο που καμία βοήθεια δεν επιτράπει, έστειλαν στρατό οι Τούρκοι στα σύνορα για να μην περάσουν Κούρδοι της Τουρκίας να πάνε απέναντι για να βοηθήσουν τους Κούρδους. Τους πεσμεργά, όπως λένε, της Συρίας. Γίνεται δηλαδή ένα πρόστιμο παιχνίδι και έχουμε εμείς μόνο διάφορες εικόνες που μας στέλνουν, βομβαρδίζουν. Τι βομβαρδίζουν, τόσο καιρό πρέπει να τους τσακίσουν, τι βομβαρδίζουν. Την Σερβία μέσα σε λίγες μέρες την είχαν ισοπεδώσει. Με λιγότερους από 47 κρούσους. Και για να κλείσω. Μεταξύ αυτών που επιβάλαμε κυρώσεις στους Ρώσους, διότι εμείς οι καλοί θέλουμε να τιμωρήσουμε τους κακούς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος-Ρωσίας και Κύπρου-Ρωσίας, κύριος Μουγκάνο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, μόλις είχαμε την κρίση, δημιούργησε μια κίνηση στη Ρωσία με χρήματα δικά τους, προπαγανδίζοντας αγοράσετε ελληνικά προϊόντα, στηρίξε την Ελλάδα, πηγαίνετε διακοπές στην Ελλάδα. Και επειδή οι Βρυξέλλες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω του ότι ένα διάστημα ως διπλωμάτη τον είχε στείλει το κράτος της Ρωσίας ως διπλωμάτη στην Κρυμαία, τον θεωρήσανε από τους φίλους του κυρίου Πούτιν και το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Και εμείς το αποδεχθήκαμε. Τον άνθρωπο ο οποίος έκανε προπαγάνδα και κάνει προπαγάνδα επί 4 χρόνια, στηρίξτε την Ελλάδα, ενώ τα συνθήματα έτσι, με χρήματά τους είχαν γεμίσει την περιοχή και βέβαια το είπε κάποια στιγμή, είδατε και προϊόντα ελληνικά έρχονται και πόσους τουρίστες Ρώσους στείλαμε. Αυτό λοιπόν το απαγορεύουμε την είσοδο και ρωτάει, τώρα γιορτάζει τα 50 χρόνια ο σύνδεσμος Ρωσίας-Κύπρου. Τι θα κάνουμε τώρα, λέει, εγώ δεν μπορώ να πάω ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα. Απαγορέψαμε την είσοδο στην Ελλάδα στην κυρία Όλγα Κοβιτίδη, Ελληνίδα από την Κρυμαία, η οποία είναι βουλευτής της Κρυμαίας και τώρα που ενσωματώθηκε η Κρυμαία στη Ρωσία είναι στη Ρωσική Δούμα. Να απαγορέψαμε να έρχεται στην Ελλάδα. Και απαγορέψαμε επίσης την είσοδο στην Ελλάδα μιας ελληνίστριας από τις Λίγες, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο, είναι αντιπρόεδρος στην Βουλή την Ρωσική. Τιμήθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και από την ελληνική προεδρία για την ελληνιστική της δράση. Αποκλείσαμε να έρθει. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ένα yes man σε όλα που θα μας πούν, αδιαφορώ, δεν μιλάω για τα ροδάκινα και όλα τα άλλα. Σας λέω για τον ηθικό τομέα μόνο. Διότι τα ροδάκινα, κάποιοι λένε θα αποζημιωθούν οι αγρότες. Αποζημιωθούν οι αγρότες φέτος, τον χρόνο που θα τα δώσουν. Κλείσαν οι αγορές. Εμάς θα περιμένουμε. Και σκέφτομαι αν χειροτερέψουν τα πράγματα. Το μόνο φίλο που έχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στους 5, που προβάλλει βέτο για θέματα κατά της Ελλάδος όταν τίθενται από την Τουρκία και κατά της Κύπρου, είναι η Ρωσία. Αν κυριοτερέψουν λοιπόν τα πράγματα και άρρητο το βέτο που βάζει και πορευθεί με τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς και τους άλλους, ποιο θα έχουμε για τα ελληνικά θέματα εκεί. Έχουμε γίνει λοιπόν ένα προτεκτοράτο πύρες, όπου δυστυχώς δεν ξέρω πώς, αν δεν βγούμε από αυτή την κατάσταση, αν δεν σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μας. Τουλάχιστον δεν θα είναι αξιοπρεπές. Να μην πω
που πάει ακόμα πολύ χειρότερα. Αυτά είχα να πω, έχω αργήσει λίγο, ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει καμιά ερώτηση. Αλλά υπάρχει ερώτηση επί του θέματος όμως, για να μην καθυστερήσουμε λίγο με μιλητή που είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μιλητή. Όχι ερώτηση, με τις σκέψεις σου. Πρόσθεση. Να βάλεις, όχι να βάλεις το δεύτερο τρίτο σενάριο με την διχοτόμηση της Κύπρου. Δεν ήθελα να πω. Την προσάρτηση του τουρκικού, τουρκικού τομέα πλέον προς την Τουρκία. Αρχίζει και γίνεται ένα πολύπλοκο ντόμινο, δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Όχι, καθόλου δεν είναι. Υπάρχει συζήτηση θέλει. Μάλιστα οι Τουρκοκύπροι υπάρχοντες δεν θέλουν τίποτα από τους Τούρκους. Έχουν γίνει διαδηλώσεις εναντίον του Ερντογάν με συνθήματα τεράστια, τα οποία γράφουν, θα με επιτρέψετε να την πω την έκφραση, γιατί τη γράφουν, ασυκτήρ Ερντογάν. Οι Τουρκοκύπροι το λένε αυτό. Οι Τουρκοκύπροι το λένε αυτό. Βέβαια λένε ότι είναι της αριστεράς. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, με ενδιαφέρει ότι είναι κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Βέβαια, να ξέρετε ένα πράγμα. Οι ισχυροί δεν θα αφήσουν να γίνει καμιά άλλη περιφερειακή δύναμη. Έχουν το πρόβλημα με τη Ρωσία. Πιστεύει κανείς ότι οι ισχυροί θα αφήσουν την Τουρκία να ισχυροποιηθεί τόσο που να τους δημιουργεί προβλήματα την ώρα που τώρα τους δημιουργεί προβλήματα? Επομένως, και μια προσάρτηση, δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, πιο πολύ δεν θα τη θέλουν οι κάτοικοι του τουρκοκυπριακού τομέα των κατεχομένων παρά οι υπόλοιποι, ας πούμε. Δεν είναι η ίδια περίπτωση της Κρυμαίας που φεύγουν από μια διαλυμένη χώρα που δεν έχει έθνος, δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος, αλλά κατασκεύασμα είναι. Όπως δεν υπάρχουν τα κράτη της Μέσης Ανατολής, οι Βρετανοί τα κάνανε. Θα θυμάστε οι παλιότεροι για Μεσοποταμία μιλούσαν. Που η Ιράκ και τι αυτά γίνανε, τα βάλανε μετά. Λοιπόν, να σταματήσω όμως. Να πω, ναι, παρακαλώ. Η θεώρηση που κάνετε για τη διχοτόμηση αποδεκτεί κάτω από αυτά τα οικονομικά κριτήρια? Είναι αναγκαία η εξόριξη? Για τον αφιούσατο λόγο, αν θα πρέπει να υποστούμε ένα αντάλλαγμα πατρίδας για τα χρήματα. Τώρα ξέρετε τι μου ανοίγεται τώρα η ιστορία. Όχι, γιατί... Θα σας την πω όμως. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει αν είναι ευλογία το πετρέλαιο ή Κατάρ. Θα σας πω όμως κάτι, Πιτροχάλη. Το 1971, και σας το λέω υπεύθυνα, μπορεί να μην έχει γραφεί, αλλά σας το λέω υπεύθυνα. Το 1971 το καλοκαίρι υπήρξε μια επιτροπή που έδωσε στο τότε στρατιωτικό καθεστώς τις μελέτες για την ύπαρξη δραγωναθράκων στην Ελλάδα. Ήταν τόσο εθελαντικά τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι καταδοσιασμένοι με τον πλούτο που βρήκανε. Έφυγε η επιτροπή που έδωσε τα στοιχεία μετά από μελέτη 2 ετών, πώς έκανε, και είδανε τον Παπαδόπουλο τότε κατηφή. Τους είπε δε, αυτά τα οποία συζητήσαμε σε αυτό το δωμάτιο δεν θα βγουν έξω και τη μελέτη την κλειδώνουμε, διότι γνώριζε τι θα συμβεί μετά. Όταν ανέλαβε ο Ανήλης, προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση και να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα, και από τότε αρχίσαν τα προβλήματά μας. Το κακό μας τώρα ποιο είναι? Τώρα και να μην θέλουμε, θέλουν αυτοί. Διότι θέλουν να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους και ψάχνουν να βρουν αέριο. Και τώρα μπορούν να το βγάλουν, αν τότε δεν μπορούσαν. Μου είχε πει Άραβας πρεσβευτής, ο οποίος μου είχε δείξει το χάρτη το 1976, αν δεν κάνω λάθος, που έδειχνε την ποσότητα εδώ, γιατί από τους δολοφόρους είχαν βρει κάτι, και ξέραμε από τότε ακόμα τι έχουμε, τι πλούτο έχουμε. Σας λέω μάλιστα ότι υπάρχει μια δεξαμενή, όπου η Λιβύη παίρνει πετρέλαιο από εμάς. Την είδε ξαμενή είναι. Και το πετρέλαιο της Λιβύης είναι από τα ακριβότερα στον κόσμο μαζί με τη Βενεζουέλα, γιατί έχει την λιγότερη περιεκτικότητα σε θείο, άρα λιγότερα έξοδο διηλύσεως. Και έτσι βλέπεις όλο το ρολόι σου και σε κοιτάζω που το βλέπεις και επιτακίνω. Όχι, ξέρω. Πήρα την είχα την ανοχή. Ξέρω. Για άλλο λόγο το κοιτάζω, για το μέγεθος. Εντάξει. Το μάτι μου εμένα έχει μάθει να κοιτάζει. Επομένως. Μου είχα πει λοιπόν ότι πάνω από 60 δολάρια όταν θα γίνει το βαρέλι, η τιμή του βαρελιού, τότε συμφέρει μέσα στη θάλασσα να το αναλύξουν. Τότε είχε 9, 11, τόσο είπε το βαρέλι, μια φορά είχε φτάσει και 20 και έγινε η πετρελαϊκή κρίση, αλλά μετά ξανάπησε στα 9 και στα 11. Επομένως, και να μην θέλουμε, που δεν έπρεπε να θέλουμε, γιατί δεν θα πάρουμε λεφτά. Αν φαντάζεστε ότι θα πάρουμε λεφτά, σας είχα πει άλλο είτε τη συμφωνία που έχουμε κάνει, ούτε το 20% δεν θα έχουμε. Τα έξοδα που θα κάνουμε είναι τα έξοδα που κάνουμε στους τουρίστες που έρχονται.
Διότι αυτού του είδους τους τουρίστες που φέρνουμε εδώ, τα χρήματα που μας αφήνουν είναι για τα έξοδα της αποχέτευσης, έτσι. Όταν μαζέψει 20 εκατομμύρια. Φάνηκε από το λόγο σας, έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι μάλλον είστε λίγο σε διαφορετική άποψη σε σχέση με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο από αυτά που έχει εκφράσει για, για τα εθνικά ζητήματα. Δημόσια αυτά που εξέφρασε. Ναι. Δημόσια. Δηλαδή εκφράζεται κάτι άλλο εσείς. Ναι. Σε σχέση με αυτό που ως ελληνισμός θέλουμε για την Κύπρο. Εσείς προτείνετε μια λύση, η οποία όμως ο ελληνισμός πρέπει να αποδεχτεί μια τέτοια. Εδώ, άμα ήταν εύκολο, τι είπα πιο μπροστά, άμα το έλεγε κάποιος θα την έλεγα προδότημα. Η ανάγκη υποχρεώνει αυτή τη στιγμή να βρεις την καλύτερη λύση, ποια είναι. Ουσιαστικά θα πρέπει να διώξουμε τους Τούρκους πίσω από τα ίδια. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Όχι μεταξύ δύο πραγμάτων, ένα πράγμα έχουμε μόνο. Να δεχθούμε το σχέδιο ανάγκη το οποίο θέλει να μας επιβάλλει και ο Σάντσες. Που σημαίνει κατά την κρίση μου. Και το θεωρώ βέβαιο δηλαδή αυτό. Πλήρη τουρκοποίηση ή ισλαμοποίηση καλύτερα του νησιού. Τώρα, ποια είναι η άλλη λύση. Εδώ είναι το θέμα μας. Άλλοι ηγέτες. Τόσο απλά. Α, εντάξει. Αλληγέτες. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Είδαμε την ιστορία και γράφουν ηγέτες. Μα τι δεν το θέλω μόνο για την Κύπρο. Εδώ άλλη φορά μ' αρχίσουμε να πούμε και τα άλλα τώρα, άστε να πάει. Με αυτούς τους ηγέτες τόσο σύμφωνοι, πάει. Σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ στην Ελλάδα όλα τα κόμματα είναι προσαρμοσμένα από την Αμερική, όλα. Όχι, αλλά θα σας πω το εξής. Ναι, ξέρω. Θα σας πω το εξής. Όταν λέω όλα, ενώ δηλαδή τα, τα αυτά που θεωρούνται, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, καθοσοντικά. Τα κόμματα της Βουλής, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαφορετικά. Η Μέρκελ το είπε και ο Τσίπρας ανεβαίνει και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τι άλλαξε ο Ανδρέας Μόντρε. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι για το οικονομικά το είπε. Κόμμα. Ναι, για το οικονομικά το είπε. Αλλά είναι θέμα όμως με την εξωτερική πολιτική σχετίζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το παραμικρό. Όποιος έχει παρακολουθήσει τι συνέβη με τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου, έρχεται να το ίδιο στην 10η και μετά παρακαλούσαμε τους Αμερικανούς να μείνουν και δήθεν διώξαμε τις βάσεις την ώρα που υπογράφαμε να μείνουν άλλα 7 χρόνια, όλα αυτά τα καραμπιουσλίκια, μπορεί να ξαναγίνουν. Εσωτερικά προβλήματα θα δημιουργηθούν, αλλά τι τους νοιάζει τους ξένους. Αν θέλουμε, εδώ ένα αγωγό πήγαμε να κάνουμε και κάει τη μισή Πελοπόννησο στη μισή Αθήνα. Καταστράφηκε. Και έχουμε την απόπειρα δολοφονίας και του Πρωθυπουργού, έτσι. Και ο Τσίπρας δηλαδή προσγειώθηκε. Την απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού του τότε, μην τη λαμβάνετε πολύ ελαφρά υπόψη. Έτσι, ασχέτως αν έχει καθιζήσει το θέμα που δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί, διότι δεν θα βγάλει άκρη και ποιος θα κατηγορήσουμε τώρα. Επισήμως μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Δύο πράκτορες της CIA είχε πιάσει τον Ανδρέα Παπανδρέου επί αρκουδαία και τα ημέρα τους αφήσαμε ελεύθερους. Λοιπόν, ακόμη και ο Τσίπρας δηλαδή προσγειώθηκε που λέμε. Καταρχήν, τους έκατσε κάτω και τους λόγους. Όταν ζητάς, όταν σε στέλνει ο Σόρος να μιλήσεις στα ιδρύματά του, μόνο αυτό θα πρέπει να σε προβληματίσει. Μίλησε στα ιδρύματα του Σόρος. Ο Σόρος τον κάλεσε. Στα ιδρύματα του Σόρος μιλήσει στις ΗΠΑ. Μόνο αυτό δεν είναι αυτό τι να συζητήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, να υπάρξει αυτή τη στιγμή κόμμα το οποίο θα προχωρήσει, πρέπει να, όπως είπε ο Δημητρής, πρέπει να έχει πολιτικούς επάνω που να αποφασίσουν να βάλουν το κεφάλι του στον τουρβά. Άντρες έχουμε τέτοιους. Μπορούν να τους αφήσουν. Εδώ είναι τώρα η προσπάθεια, είναι δική μας. Τι μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε παλικάρια επάνω. Δεν το κάνουμε όμως. Ψηφίσαμε τον κύριο Μπουτάρη για δήμαρχο. Εντάξει. Στο μαραθώνα τον κύριο Ξινάκη. Τον κύριο Καμίνη. Ουσιαστικά την Κυπριακό μόνο με πόλεμο. Και την κυρία Κούνεβα. Και όχι μόνο. Ναι, δηλαδή λοιπόν. Ναι, αλλά ποιος θα το κάνει. Να σας πω κάτι, να ανοίγουμε ιστορίες ολόκληρες. Είναι φούσκα η Τουρκία. Είναι φούσκα η Τουρκία. Αυτό το οποίο έγινε στα Ελληνία ήταν έγκλημα και έπρεπε να τους κρεμάσουμε όλους. Είναι λαοί, οι Ασιάτες γενικότερα, οι Τούρκοι όμως, το έχουν αυτό και όσοι έχετε ζήσει μαζί τους το ξέρετε. Τώρα αλλάζει σιγά σιγά η κατάσταση, ας πούμε, δυτικοποιούνται κάπως. Φοβούνται να πετάξουν νύχτα, δεν πετούσαν νύχτα τα αεροπλάνα τους. Ξέρετε, μέχρι από το 2006 μέχρι σήμερα, δύο φορές κάνανε νυχτερινές εξόδους μόνο. Και δεν ξέρουμε αν είχαν Τούρκους πιλότους. Δεν πολεμούν τη νύχτα. Το έχουν αυτό, ως Ασιάτες, ας πούμε. Και το βράδυ των ημείων, ο στρατός, γιατί έδιωξε την Τσιλιά και τα λοιπά. Διότι ήξερε ότι είναι σε καάθια κατάσταση, αν έκανε η Ελλάδα επίθεση. Με αεροπλάνα να βομβαρδίσουν χωρίς να έχουν αντίσταση. Έπρεπε να καταδικαστούν και να κραμαστούν στο Σύνταγμα.
Φοβερά πράγματα έχουν γίνει. Αλλά μας έχουν τρομοκρατήσει κάθε χρόνο. Τι θα κάνουν οι Κύπροι, σε εκείνη επεισόδιο. Μάθαμε εμείς αντί να ζούμε υπερηφάνως, τρέχουμε και αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ κονσέρβες. Άντε να μην περισσότερο, δεν είναι τη συγχύστηκα. Και έχουμε τόσο ενδιαφέρον θέμα.